περισσότερο χώρο για τραπεζοκαθίσματα θα έχουν τα καταστήματα εστίασης στους πεζοδρόμους του κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς Μιχαήλ Αγγέλου, Γρηγορίου Σακά, Βλαχλίτη και Οπλαρχηγού Πουτέτσι, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων την Τετάρτη να τροποποιήσει την από το 2015 απόφασή του, με την οποία καθοριζόταν ότι ο χώρος που θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν θα υπερβαίνει το 30% του δυνητικού εμβαδού του παραχωρούμενου κατά χρήση κοινόχρηστου χώρου. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ποσοστό ανεβαίνει στο 50% σε μια προσπάθεια του Δήμου να ικανοποιήσει αιτήματα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από νέες επιχειρήσεις, οι οποίες εκκρεμούσαν. Μια απόφαση που όμως θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς παράλληλα αποφασίστηκε να συγκροτηθεί επταμελής επιτροπή, η οποία μέχρι τέλος του έτους καλείται να επεξεργαστεί, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, νέα κανονιστική απόφαση, βάσει της οποίας θα προκύψει ο τρόπος και το ποσοστό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Βέβαια, κατά την συζήτηση του θέματος στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έλειψε και ο προβληματισμός, ώστε αυτή η προσωρινότητα να μην γίνει μονιμότητα και κυρίως εις βάρος των πεζών. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος και εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος, Βαγγέλης Πίχας. Τι έλεγε η κανονιστική του 2015 για τους 4 κεντρικούς δρόμους του κέντρου, δηλαδή Μιχαήλ Αγγέλου, Γρηγορίου Σακά, Βλαχλίδη και Πουτέτσι. Ότι έλεγε ότι να μην υπερβαίνει το 30% του κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με σχέδιο που είχε υποβάλει η τεχνική υπηρεσία τότε. Για τη Γρηγορίου Σακά, οι κοινόχρηστοι χώροι που είχαν ορίσει τότε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μιλούσαν, να λέμε χοντρά, περίπου στα 170 τετραγωνικά. Το 30% είναι 51 τετραγωνικά. Αυτά είχαν καλυφθεί. Και εδώ θα πρέπει, για να καταλάβουν και οι επιχειρηματίες, ότι δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Και θα πρέπει να το πω με λύπη μου ότι δυστυχώς προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, έτσι, να βρούνε σε εκτός του Δήμου. Λοιπόν, εν διάφτη περιπτώσει εμείς, επειδή είδαμε το αίτημα, έτσι, και ο κόσμος έχει δίκιο και σήμερα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε μετά την όλη την πανδημία και το lockdown αυτό που είχαμε σε όλη την χώρα φυσικά, εδώ εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Είμαι μαζί τους και με τους επαγγελματίες αλλά και με τους δημότες. Γι' αυτό, όπως προαναφέρεται, θα πρέπει να υπάρχει και ελεύθερος χώρος, ικανός και άνετος να περνάνε πεζοί, παιδιά, καροτσάκια, έτσι. Λοιπόν, αυτό ας το δούνε. Να μην ζητάνε μόνο. Έχουν απαιτήσεις, αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Λοιπόν, με τη χθεσινή μας απόφαση είπαμε ότι αυτό το 30 το κάνουμε 50, μέχρι 50%, και είπαμε ότι ορίσαμε και μια επιτροπή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα εξάμηνο, μέχρι τέλος του έτους δηλαδή, να προχωρήσουμε σε μια γενικότερη τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης αυτής, που αφορά όχι μόνο τραπεζοκαθίσματα αλλά και διάφορα άλλα, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε προς όφελος, πρώτα είπαμε, των δημοτών και φυσικά και όλων των επαγγελματιών. Το μεγάλο βέβαια θέμα είναι κατά πόσον εφαρμόζονται και σήμερα οι αποφάσεις, καθώς βάσει αυτών προβλέπεται χώρος 1,4 μέτρα εκατέρωθεν των πεζοδρόμων να είναι ελεύθερος για τους πεζούς πέραν του κεντρικού καταστήματος, από τον οποίο γίνεται διέλευση των οχημάτων των κατοίκων και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο, όπως ανέφερε και ο κ. Πίχας, είναι να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει αρκετός χώρος, αρκεί να τηρηθεί για τους πεζούς, για όλους. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στους δρόμους, στους πεζόδρομους των 8 μέτρων υπάρχει λωρίδα στη μέση που πρέπει να περνάνε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό είναι 3 μέτρα, άρα λοιπόν το υπόλοιπο 5 είναι 2,5 εκατέρωθεν. Από τα 2,5 μέτρα μόνο το 1,10 δίνουμε για τραπεζοκαθίσματα. Το 1,40 από κάθε πλευρά, έτσι, είναι ελεύθερο. Η άδεια υπογράφεται με σχέδιο κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το τι είναι στην πραγματικότητα είναι άλλο θέμα. Τονίζω και πάλι, και θα πρέπει να το έχουν καλά υπόψη τους όλοι οι επιχειρηματίες, να τηρούν τους κανόνες και σύμφωνα με την άδεια που τους έχει δοθεί και για τα επιπλέον που έχει δοθεί ατελώς. Έτσι, το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε δώσει και επιπλέον των τραπεζοκαθισμάτων. Γι' αυτό βλέπουμε αυτό σήμερα και τι γίνεται, γιατί φυσικά δεν είναι στο 30%, έτσι, είναι πολύ μεγαλύτερο. Όμως είναι αυτό, σύμφωνα με τον νόμο, που δώσαμε επιπλέον
χώρο για τραπεζοκαθίσματα για να έχουν τις ανάλογες αποστάσεις κρατώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο. Απευθύνεστε στους επαγγελματίες, ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα ελεγκτικού μηχανισμού. Θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι για την εφαρμογή των όσων έχουν αποφασιστεί και το αντιλαμβάνεστε. Νομίζω αυτό, κύριε Σταύρο, είναι αυτονόητο. Σαφώς πρέπει να υπάρχουν και έλεγχοι, έτσι. Από εκεί και πέρα, έτσι, δεν θα πω εγώ. Έτσι, νομίζω ότι ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός δεν χρειάζεται να το πει κάποιος. Έτσι, έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση, αν θέλετε, να κάνει αυτούς τους ελέγχους.